για κομματικό στέλεχος του ΚΚΕ, προκαλώντας την αντίδραση του Περισσού. Σχεδόν ύπταται στον αέρα. Ο νεαρός διαδηλωτής με μια κλωτσιά σε στυλ νίντζα χτυπάει πισόπλητα τον άνδρα των ΜΑΤ. Ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε το Σάββατο στην πορεία του ΠΑΜΕ κατά του Μάικλ Πομπέο και πριν, αλλά και επί το έργο. Αποκαλύφθηκε πως πρόκειται για στέλεχος του ΚΚΕ. Τα αποκαλυπτήρια έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο λογαριασμό του στο Twitter. Τι έχει να πει για αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Διαψεύδει, καταδικάζει, υποστηρίζει. Μάλιστα, ο βουλευτής καταγγέλει πως πρόκειται για προσωπική του στοχοποίηση, θυμίζοντας την επίθεση που δέχτηκε πριν από 6 χρόνια. Ελπίζω, ομιγέννητο, την επόμενη φορά που θα βρεθώ αντιμέτωπος με ακροαριστερή βία στο πετσί μου, αυτή να μην έχει προκληθεί και από την δημοκρατικά ανεύθυνη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Από πού αλήθεια αντλεί αυτά τα στοιχεία και με ποιο δικαίωμα τα εκτοξεύει δημόσια, στοχοποιώντας με τρόπο απαράδεκτο και παράνομο πρόσωπα? Στο καυγά μπήκε και επισήμως η κυβέρνηση με τον εκπρόσωπό της Στέλιο Πέτσα να κατονομάζει το ΠΑΜΕ και να ανοίγει μέτωπο με το ΚΚΕ. Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της και η βία από πλευράς όσων διαδηλώνουν δεν είναι ανεκτή. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο ώστε οι αστυνομικές δυνάμεις να μην γίνονται σάκι του μπόξ, ούτε αποδιοπομπέει τράγη σε τέτοιου είδους περιστατικά. Το ΚΚΕ με το οποίο επικοινωνήσαμε δίνει τελείως διαφορετική εκδοχή της ιστορίας από την κυβέρνηση. Παραπέμπει στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, το οποίο καταγγέλει απρόκλητη βία από τα ΜΑΤ εναντίον των διαδηλωτών. Μάρα. Ειρήνη, να σε ευχαριστήσω τώρα για πρώτη φορά.